Κυρίες και κύριοι φίλοι μου, γεια σας από τη Μακεδονική Πρωτεύουσα, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη, όπου σε κάθε γύρισμα συναντούμε και έναν άλλο κόσμο, σε κάθε όμως τηλεοπτικό γύρισμα και άλλες συνήθειες. Και εμείς εδώ, να καταγράφουμε και να σας παρουσιάζουμε όχι μόνο τις σημαντικότερες προτάσεις διασκέδασης, αλλά και τα λαμπερά πρόσωπα που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και δίνουν το καλλιτεχνικό τους παρόν. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας παρουσιάσω τον αγαπημένο μας καλεσμένο. Είναι η ψυχή της Κρήτης, σε ηλικία 9 ετών, πιάνει τη μαγική λύρα και σήμερα έχει κερδίσει τις καρδιές όλων μας. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε έναν μοναδικό πρωταγωνιστή και σε λίγο σας τον παρουσιάζω κοντά μας. Δεν αναφέρω το όνομά του διότι είναι έκπληξη. Μάλιστα, κύριες και κύριοι, όπως καταλάβατε, Νίκο Ζωηδάκη στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι έδωσε ζωντάνια με τη λύρα σου για άλλη μια φορά. Καλώς όρισες, χρόνια πολλά. Καλώς σας βρήκα, χρόνια πολλά και σε σένα και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους τηλεθεατές. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα θα έπρεπε να κάνουμε τη συνέντευξη έτσι για να νιώσεις οικία και να νιώσεις τον τόπο σου, την Κρήτη. Σε έφεραν σε ένα ιστορικό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, Αθηβόλη. Δεν ξέρω αν την είχες ακουστά. Ποιος δεν την έχει ακούσει την Αθηβόλη? Έτσι. Ένα... Λέει μέχρι και το νερό που πίνουμε είναι λέει από την Κρήτη. Κρητικό είναι. Κρητικό. Από το Ζαρό το φέρνει, το Ηράκλειο. Άκου, όλα τα πιάνει. Αλίμονο. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή όλα τα πάντα ξέρεις. Νίκο, ό,τι έχει σχέση με Κρήτη, προϊόντα τα πάντα. Αλίμονο. Μια ολόκληρη ζωή στον τόπο μου. Δεν θα ξέρω. Οι Κρητικοί είναι όπως οι Εβραίοι, είναι δηλαδή μαζεμένοι και ενωμένοι. Δηλαδή, εδώ ξέρω ότι έρχεται όλοι οι Κρητικοί θα έρθουν να γευματίσουν εδώ. Στηρίζει ο ένας τον άλλον, αυτό θέλω να σου πω. Ο Κρητικός γίνεται δύο φορές Κρητικός όταν είναι μακριά από τον τόπο του. Γιατί η παροιμία που λέει ότι πρέπει να στερηθείς κάτι για να νιώσεις την αξία του, αυτό συμβαίνει και στην Κρήτη. Εδώ βλέπεις ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα και δεν έχουν ανέβει στην Ακρόπολη. Και Κρητικοί που ζουν στην Κρήτη και δεν έχουν περάσει το βράδυ της Σαμαριάς. Αυτό όμως δεν αναιρεί την αγάπη και τη λατρεία του Κρητικού για τον τόπο του. Γαλλοχιζόμαστε, γεννιόμαστε και μαθαίνουμε ότι η ζωή μας είναι ο τόπος μας. Είναι ο τρόπος ζωής για τους Κρητικούς, τα ήθη και τα έθιμα να τα μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Αψεγάδιαστα, να σου το πω και έτσι. Είναι νόμος. Ακριβώς όπως το λες. Είναι άγραφος νόμος. Διότι όταν γεννιέσαι και μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που σου διδάσκει ότι ξέρεις ο φίλος μας, ο συγγενής μας, ο κουμπάρος μας που θα έρθει στο σπίτι θα πρέπει να πιει μια ρακή, έστω μια ρακή. Όταν... Γι' αυτό επέμενε στα εγγένεια εκεί να πιω ρακή. Βέβαια, αυτό είναι. Α, είναι νόμος. Βέβαια. Και εκτός αυτού, βλέπεις ο επισκέπτης να κατέβει στην Κρήτη, θα σταματήσει κάπου να ρωτήσει πώς θα πάω στο τάδε χωριό. Θα του πούνε. Κατέβα να πιες μια τσικουδιά και μετά θα σου πούμε πώς θα πας. Σήμερα η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, έχει άρωμα Κρήτης και νομίζω ότι ο πρωτεργάτης είναι ο Νίκος Ζωηδάκης. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν την Αθηβολή που αποτελεί την πρόταση διασκέδασης για αυτή την εβδομάδα για να δείτε πώς τρώμε και περνάμε όμορφες κρητικές βραδιές εδώ στα Λαδάδικα, στην καρδιά της πόλης. Και σε λίγο μη φύγει κανείς, διότι ο Νίκος Ζωηδάκης με τη λύρα του σήμερα θα μας συναρπάσει. Θα είναι μουσική εκπομπή περισσότερο και λιγότερο συνέντευξη, θα έλεγα, Νίκο. Γιατί ο κόσμος
δεν χορταίνει να απολαμβάνει αυτά που του δίνεις. Να σου πω, καλύτερα τα λέμε. Εμείς στην Κρήτη τα λέμε καλύτερα τραγουδιστάκι με μαντινάδες παρά με λόγια. Εμείς αφού έχουμε και τον αρχηγό της μαντινάδας, θα τον απολαύσουμε και θα τον ξεζουμίσουμε, θα έλεγα. Φύγαμε, κυρίες και κύριοι, Θηβολή, μιας και αποτελεί την πρώτη διασκέδαση για αυτήν την εβδομάδα και σε λίγο περισσότερο Νίκος Ζωηδάκης μαζί μας. Εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, μπορείτε να απολαύσετε στην Αθηβολή τον Νίκο Ζωηδάκη, ο οποίος σε ηλικία, λέει, 9 ετών πιάνει για πρώτη φορά τη λύρα στα χέρια του. Δηλαδή, στα 5 δεν την είχες πιάσει? Όχι, την ονειρευόμουν. 6, πάλι όνειρο. Όνειρο, όνειρο. Ήταν γιατί έβλεπα από πολύ μικρό παιδί τους μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής εκείνης που... Ποιοι ήταν οι μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης? Εκείνη την εποχή. Για τη νέα γενιά λίγο να ενημερώσουμε. Στην Κρήτη ήταν αστέρια μεγάλα ο Νίκος Οξυλούρης, ήταν ο Μπάμπης ο Καργανουράκης, ήταν ο Μουντάκης, ο Σκορδαλός, ο Μανιάς, ο Κακλής. Αστέρια που... ακόμα και σήμερα τα τραγούδια τους είναι η αντιπροσωπεία, η μουσική της Κρήτης. Γιατί από όλους αυτούς ο Ξυλούρης είναι ο πρωτεργάτης? Γιατί ο Ξυλούρης... Δηλαδή τώρα από αυτά τα ονόματα που μου λες, εγώ μόνο ο Ξυλούρης, ας πούμε, μου μένει στο μυαλό. Και το Καργανουράκι πρέπει να θυμάσαι. Σαφέστατα, αλλά σε πρώτη φάση σου έρχεται ο Ξυλούρης. Ο Ξυλούρης ήταν ο πρώτος που τόλμησε να πει και άλλα πράγματα εκτός από κριτικά. Αυτό που κάνεις εσύ σήμερα. Αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα. Τον είχες ίδελμα? Ποιος δεν τον έχει ίδρυμα? Μιλάμε τώρα ότι η παρουσία του ήταν όλη η Κρήτη. Όλη η Κρήτη. Και η μορφή του και η φωνή του. Ήταν λοιπόν αυτός που τόλμησε να πει και άλλα πράγματα εκτός από κριτικά και είχε το θράσος για την εποχή εκείνη. Θάρρος ή θράσος ήταν τελικά? Για τους κριτικούς ήταν θράσος. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, έχει δικαιωθεί. Ναι. Αλλά τότε ήταν θράσος και ήταν δεδήλωμα, ας το πούμε έτσι, να πάρεις τη λίρα και να την βάλεις μέσα σε μια ορχήστρα με drums, με πλήχτρα, με ηλεκτρικές κιθάρες. Ο Ξυλούρης, του έγινε η πρόταση. Τον άρεσε η ιδέα και την υλοποίησε. Και του άρεσε η ιδέα γιατί είδε ότι είχε αποτέλεσμα. Και μέσα από αυτές τις κινήσεις κατάφερε να μεταφέρει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και το κριτικό τραγούδι που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν άγνωστο. Όταν λέμε Νίκος Ξυλούρης, ποιο κομμάτι του έρχεται στο μυαλό κατευθείαν το πρώτο? Η Μικροπαντρεμένη, ας πούμε. Έτσι. Που έτσι. Δεν υπάρχει πέτρα σε αυτή τη χώρα να μην το έχει τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Απίστευτο. Λέει το βιογραφικό σου. Ο Νίκος Ζωηδάκης, λέει, θα έτρωγε ξύλο από τον πατέρα του, διότι δεν πήγαινες, λέει, στο σχολείο και έπιανες τη λύρα και ασχολιώσουν περισσότερο με τη λύρα παρά με τα βιβλία σου. Ξέρεις, είναι αλήθεια? Εκείνα τα χρόνια το να παίζεις και 2-3 στο κολαράκι του παιδιού ήταν αποτελεσματικό. Τότε δέρνανε οι γονείς. Έχεις φάει ξύλο από τον μπαμπά? Πώς δεν έχω φάει. Λόγω της αγάπης σου για τη λύρα? Ναι, γιατί την κοπανούσα εγώ από το σχολείο, δεν πήγαινα στο σχολείο. Ο πατέρας είναι εν ζωή τώρα? Βεβαίως. Τι λέει σήμερα? Μάλλον θα μου πεις πριν τι γινόταν και τώρα τι λέει, για να ακούσουμε το πριν. Τότε με έκανε και έκλαιγα εγώ. Τώρα με ακούει και κλαίει αυτός. Και του λέω, μην κλαίς, δεν σε λυπάμαι. Τον πειράζω, τον πειράζω. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του πατέρος που αρέσει να ακούει από σένα? Το «Χαρές και λύπες» τραγουδό. Τι του θυμίζει, σου έχει πει? Του θυμίζει το ότι του είχα κάνει μία κίνηση όταν με έδερνε. Του είχα κάνει αυτό, του λέω, θα θυμάσαι. Και το θυμάται. Από πού πηγάζει αυτό το πηγαίο ταλέντο που αγγίζει στις ψυχές των ανθρώπων και με το που παίζεις, με το που ξεκινάς να παίζεις, αυτόματα το κοινό γίνεται ένα με τη λύρα σου, με τους ήχους σου, με τη μουσική σου, με σένα τον ίδιο. Από πού πηγάζει αυτό? Θεωρώ ότι στον κάθε άνθρωπο είναι χάρισμα το να μπορεί να μεταδώσει τη σκέψη του και τη λογική του. Εγώ, πώς το καταφέρνεις λοιπόν εσύ? Πάντα από μικρό παιδί πρόσεχα το συνομιλητή μου, αλλά έβρισκα και έναν τρόπο να με προσέξει κι αυτός. Αυτό το πράγμα τώρα έχω μεταφέρει και στη μουσική. Φροντίζω να μην είναι αδιάφορο ούτε αυτό που θα παίξω με τη λύρα, αλλά ούτε αυτό που θα τραγουδήσω. Δηλαδή όταν τραγουδώ σε ένα χώρο δεν λέω ότι μου καπνίσει.
Λέω πράγματα που αφορούν τον καθένα που είναι παρευρισκόμενο. Άρα βλέπεις λοιπόν το κοινό που σε ακολουθεί και βλέπεις που ακριβώς πηγάζει. Έτσι. Και ανάλογα, δηλαδή, ακριβώς. Ποτέ δεν είσαι ίδιος, αυτό μου λες. Αυτό είναι... Σήμερα θα δώσεις, ας πούμε, μια συναυλία, θα είσαι άλλος. Στην επόμενη μέρα, ανάλογα με το κοινό, μεταμορφώνεσαι. Είναι γεγονός. Είσαι γεννημένος καλλιτέχνης. Άλλο πρόγραμμα θα κάνεις σε μια μουσική σκηνή, άλλη σε ένα πανηγύρι, άλλο στη μεγάλη πίστα με πού τη... λατρεύεις να παίζεις. Πανηγύρι, μουσική σκηνή, συναυλία, τι είναι αυτό που σου κερδίζει. Θα σου πω. Δηλαδή, όταν έκανα τον Γιώργο Μάγκα, μου λέει ότι το πανηγύρι δεν έχει. Πάνε με στις μεγαλύτερες σκηνές, εγώ στο πανηγύρι. Η αλήθεια, εκείνη η ψυχή του λαού. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι στο πανηγύρι ο μουσικός ειδικά που πρεσβεύει ένα παραδοσιακό είδος μουσικής, σίγουρα μπορεί να εκφραστεί πολύ καλύτερα σε ένα πανηγύρι. Γιατί θα παίξει τραγούδια του τόπου του, θα παίξει και για τους χωριανούς του. Και είσαι και πιο χαλαρός, με λίγα λόγια. Μόνο χαλαρός. Κάνεις ό,τι θες. Στο πανηγύρι κάνεις ό,τι θες. Γι' αυτό το λένε και πανηγύρι. Ξεκινάς και θα κάνεις ένα πρόγραμμα από τις 10 η ώρα μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί την άλλη μέρα. Σε μια πίστα είσαι υποχρεωμένος να παίξεις, ξέρω εγώ, μισή ώρα το πρόγραμμά σου. Σε μισή ώρα. Ποιος προλαβαίνει να ζεσταθεί και να δώσει το 100% της... Πόσο χρόνο θέλεις λοιπόν για να δώσεις το 100%? Κοίταξε, όσο περνάει η ώρα ζεσταίνεσαι, είναι σαν τον αθλητή. Είναι όπως εσύ που θα ξεκινήσεις μια εκπομπή και όσο παίρνει ροή το πράγμα, να πούμε, τόσο λύνεται και η σκέψη σου και μπαίνεις μέσα στο κλίμα. Ακριβώς. Μάλιστα, κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ στην πολύ όμορφη κουβέντα που έχουμε αναπτύξει με τον Νίκο Ζωηδάκη, μιας και σήμερα τον έχουμε κοντά μας, διότι σήμερα παίζεις στο καλύτερο μαγαζί της πόλης, που συχνάζει νεολαία. Μαρκής, λέει, ε. Ακριβώς, ακριβώς. Έχεις αναπαίξει εκεί. Πολλές φορές. Και τους έχεις κερδίσει και έχει γίνει μόδα. Έχεις φέρει μόδα. Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη για μένα είναι σαν δεύτερη μου πατρίδα. Έρχομαι χρόνια, ο κόσμος της Μακεδονίας γενικότερα με στηρίζει, με αγαπά. Αν θα έρθεις καμιά φορά καλοκαίρι στην Κρήτη σε κάποιο γλέντι, και θα πω έχουμε Θεσσαλονίκη, έχουμε Μακεδονία, θα δεις ότι από τις 3.000 που ήταν από κάτω, οι 1.500 είναι Μακεδόνες. Υπάρχει αυτό το δέσιμο της Κρήτης με τη Μακεδονία, αλλά και στο πρόσωπό μου οι Θεσσαλονικείς... Βρίσκουν κάτι, το κάτι άλλο. Να είναι καλά. Κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Εδώ Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στην Αθηβολή, στην Κρητική Κουζίνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Στην παρέα μας ο Νίκος Ζωηδάκης. Η ψυχή της Κρήτης, γέννημα θρέμα Χανίων. Όλοι λένε, εγώ φυσικά δεν πρόλαβα να πάω Χανιά. Πήγα Ηράκλειο, Ρέθμιο, Άγιο Νικόλο, από πίσω αυτά, Χανιά δεν πήγα. Γιατί τα Χανιά είναι μαγευτική και είσαι γεννημένος σε ένα χωριό Βούβες, για εσάς που δεν γνωρίζετε. Τη νέα γενιά ίσως. Ένα, λέει, ιστορικό χωριό με παράδοση και ιστορία. Ναι, είναι το χωριό που βγάζει το καλύτερο κρασί στην Κρήτη. Άμα δεν πενέσουμε και το σπίτι μας, θα μας πλακώσει. Και έχει και την αρχαιότερη ελιά που υπάρχει στον πλανήτη επάνω. Πλάκα κάνει. Ναι. Και μάλιστα η ελιά λέει ότι είναι και αντιοξειδωτική και κάνει πολύ καλό, έτσι. Ξέρεις, σε όλους τους Ολυμπιακούς. Ο Μητσοτάκης γι' αυτό ζει 95 χρόνια. 97, έκλεισε 97. Α, τα ξέρεις. Αλίμονο. Λοιπόν, η Μαρίκα Μητσοτάκη, όταν ερωτήθη για ποιο λόγο ο Μητσοτάκης πιστεύεις ότι έχει μακροζωία, είπε ότι κάθε μέρα στο γεύμα του τον έχω 4 ελιές. Είναι αυτές οι ελιές που λες? Δεν ξέρω αν είναι από τη συγκεκριμένη ελιά, αλλά το κριτικό λάδι και η κριτική ελιά φημίζονται. Έτσι. Και μιας που μιλήσαμε για κριτικά προϊόντα, να μας πεις, πρόσφατα σε είδα στα εγγένεια της Απολώνιας Φάρμας. Ναι. Πάμε λίγο να το παρακολουθήσουμε, γιατί, κυρίες και κύριοι, είναι ένα υπέροχο μαγαζί. Είναι ένα και ενός φίλου σου, μάλιστα, που του έκανε την τιμή και ήρθε. Του Κώστα του Αστροπαλίδη, και να το ευχηθώ και από την εκπομπή σου καλές δουλειές. Πραγματικά έχει κάνει ένα μαγαζί με γνήσια κριτικά προϊόντα. Αυτές τις ελιές θα τις βρούμε, το λάδι βέβαια, θα το βρούμε. Βέβαια, φυσικά. Πλάκα. Ό,τι κάνει. Έχει σχέση με κριτική διατροφή θα βρεις εκεί μέσα. Αυτά τα σπάνια πράγματα υπάρχουν. Λοιπόν, γνωρίστε λοιπόν ένα κατάστημα το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις. Είναι πλέον στην πλατεία Άθωνος, Απολώνια Φάρμα. Ο Νίκος Ζωηδάκης εκεί έδωσε το παρόν και το καλλιτεχνικό αλλά και το ανθρώπινο όπως πρέπει. Και η κάμερα της εκπομπής μας κατέγραψε τα εγγένεια. Γνωρίστε το για εσάς που θέλετε κριτικά προϊόντα. Και σε λίγο επιστρέφουμε, διότι θέλω να μου μιλήσει για τα κριτικά προϊόντα. Μάλιστα. Κριτικά προϊόντα. Λέγε, ακούω. Πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος. Γιατί λέει, η κριτική ζείται και πολλά χρόνια. Έτσι. Βέβαια, ζείται και για άλλο λόγο. Διότι. Περνάμε καλά. Όχι μόνο αυτό. Προλαβαίνεις για να έχεις. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, κάνεις εξετάσεις κάθε χρόνο.
Και ξαφνικά, ενώ πας να κάνεις ένα check-up, λένε ότι βρέθηκες με καρδιολογικό πρόβλημα. Είναι εντελώς τρελό και χαζό ή και χυδαίο, αν θέλεις. Διαβάζοντας στο ίντερνετ, γιατί σου λέω: Νίκο, έχεις πρόβλημα με την καρδιά. Και τι μου απάντησες, πες μου. Ναι, αυτό που σου είπα και εκτός αέρα, ότι είχα πάει μια μέρα στο νοσοκομείο να κάνω εξετάσεις γενικές, έτσι. Όπως κάνει ο καθένας. Ο καθένας. Και βρέθηκε κάποιος υπάλληλος του νοσοκομείου εκεί, ο οποίος είχε κάποιο συγγενή σε ένα κανάλι στην Αθήνα. Και ξαφνικά ακούει στις ειδήσεις ο πατέρας μου και η μάνα μου ότι ο Ζωηδάκης είναι για καρδιολογικά προβλήματα. Εσύ σοκ. Εγώ, για φαντάσου τους γονείς που ακούσαν αυτό το πράγμα. Πέρανε δημοσιογράφοι το διευθυντή του νοσοκομείου και δεν ήξερα τίποτα. Το τίμημα της δημοσιότητας. Το περίμενες? Όχι, σε καμία περίπτωση. Είδες. Το να παρερμηνευτεί μια απλή εξέταση ενός ανθρώπου, να πάει να εξεταστεί για να δει αν είναι καλά, να δει που βαδίζει και να τη μετατρέψουν σε βαριά ασθένεια, νομίζω ότι... Τη δημοσιότητα που έρχεται στο πρόσωπό σου, πώς τη διαχειρίζεσαι, γιατί φαίνεσαι ένας άνθρωπος εντελώς αντιστάρ. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς με το που σου αντικρίζει, είσαι ο φίλος. Ναι. Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, τουλάχιστον έτσι βιώνω και βλέπω και φαντάζομαι ότι έτσι θα είναι. Μα έτσι ακριβώς είναι. Ναι, όμως η δημοσιότητα κρύβει κάποια μονοπάτια που βλέπεις ότι είναι παράξενα. Πώς τα χειρίζεσαι? Επειδή... Βρίσκεις ισορροπίες, γιατί βλέπω ότι είσαι άνθρωπος που είσαι αδιάφορος γι' αυτά. Ναι, δεν θα σε ενδιαφέρει ούτε να κάνεις σκάνδαλο για να προβάλλεις την καριέρα σου. Για όνομα του Θεού. Φαίνεται αυτό. Είσαι καλλιτέχνης γεννημένος και προέρχεσαι μέσα από τη μουσική. Ακριβώς. Αυτό το βλέπει και το βιώνει ο καθένας μας. Αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς όταν είσαι στη showbiz συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν και τα αντιμετωπίζεις όσο γίνεται με ψυχραιμία. Επειδή είμαι από πολύ πιτσιρικάς στο χώρο μέσα και όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισα να μαθαίνω να αντιμετωπίζω και τις παρερμηνίες και τη συκοβαντία που θα υπάρξει και την αντιζηλία και το ότι το ράδιο αρβίλα αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει θέματα, δεν, εντάξει. Η οικογένειά σου πλέον το έχει, το έχει εμπεδώσει. Έχω ενημερώσει την οικογένειά μου ότι... Ό,τι διαβάζετε και ό,τι βλέπετε, πρώτα θα ρωτάτε. Έτσι, έτσι. Γιατί το 99% πλέον είναι ψέμα. Κριτικά προϊόντα. Μιας που μιλήσαμε για Πολώνια Φάρμα, θέλω να μου πεις λοιπόν, γιατί πραγματικά η μεσογειακή διατροφή είναι αυτό που χρειαζόμαστε στις ημέρες αυτές που δεν υπάρχει δυστυχώς ποιότητα λόγω κρίσης. Και θέλω να μου πεις λοιπόν, γιατί τα κριτικά προϊόντα είναι αυτά που έρχονται πρώτα σε κατανάλωση και πλέον ο κόσμος τα προτιμά. Θα σου πω, τα κριτικά προϊόντα είναι πρώτα σε κατανάλωση, διότι παράγονται από ένα τόπο που γεννά. Η Κρήτη λοιπόν είναι έφορος τόπος. Με έχει, πολύ καλό κλίμα. Έχει πολύ καλό κλίμα. Μπορείς να φυτέψεις ό,τι και να φυτέψεις στην Κρήτη, σίγουρα θα έχει αναπαραγωγή μπόλικη. Και τα κτηνοτροφικά προϊόντα της Κρήτης, αλλά και τα γεωργικά, ό,τι έχει να κάνει με διατροφή, είναι όλα ένα και ένα. Τι λατρεύεις να τρως, τι μας προτείνεις, ποια είναι αυτά τα πιάτα που δεν είναι πολύ γνωστά στον κόσμο και για τους κριτικούς είναι η καθημερινότητα? Κοιτάξτε να σου πω, με ένα πολύ... Σήμερα δηλαδή, στην Αθηβολή, τι παραγγείλεις να φας κριτικό? Ντάκο. Ντάκο. Που είναι παξιμάδι, με λάδι, ντομάτα, μυζήθρα. Το πιο απλό. Και ελιές. Αλλά είναι ένα πλήρες γεύμα και σε διαβεβαιώ ότι η νοστιμιά του δεν περιγράφεται. Τι άλλο θα μου πρότεινες να φάμε? Θα φας, οπωσδήποτε θα φας φάβα. Φάβα. Την κριτική φάβα. Ποια διαφορά από την φάβα Σαντορίνης που λένε? Θα σου πω ποια είναι. Η φάβα η κριτική είναι πολύ πιο πηχτή. Ναι. Και δεν μαγειρεύουν μαζί με τη φάβα το κρεμμύδι που το μαγειρεύουν στη... Θα σου κάνω τώρα και μαγειρική. Μαγειρική, μπράβο. Στη φάβα, τη Σαντορινιά, ψήνουν το κρεμμύδι μαζί με τη φάβα. Ενώ εδώ το βάζεις ομό απάνω με το ματούλα και είναι... Και πιο ωραίο. Μπράβο, η διαφορά αυτή. Έτσι. Θα φας απάκι, θα φας σύγκλινο. Είναι καπνιστά. Μίλησέ μου τι είναι το απάκι. Το απάκι και το σύγκλινο είναι χοιρινά κομμάτια ψαχνού. Το έχουμε παραγγείλει σήμερα. Ναι, ναι, το οποίο το καπνίζουν με δεντρολίβανο. Είναι καπνιστό που λένε. Που το δεντρολίβανο έτσι κι αλλιώς έχει και αντισηπτικές ιδιότητες. Είναι ένα μαγικό βότανο που γιατρεύει μέχρι και την ψωρίαση, έχω διαβάσει.
Τρως μια μπουκιά σύγκλινο και πίνεις μια ρακή και είσαι ο Θεός. Αυτό το ρακί το ωραίο που είχε και λίγο που είχαμε πιει στα γένεια της Απολλώνιας, πώς λεγόταν? Αυτό ε? Ήταν... Με λες πιες το όλο, Παναγιά μου, ήταν... πώς αντέχεις να πίνεις τόσο? Αυτό ήταν κατασκευή του, είναι έμπνευση το του Κωστή, ναι, δεν κυκλοφορεί στην Κρήτη. Η ρακή με τη φράουλα. Πρότεινε το στο κοινό γιατί αυτό με τρέλανε. Φοβέρι, εγώ δεν πίνω και φοβέρι. Έχω πάθει πλάκα. Με τι ούτε, ούτε εγώ με βίσινο, με τι ήτανε? Φράουλα. Φράουλα. Ρακή με φράουλα. Είχε στύψει φράουλα μέσα στη ρακή. Να πάρει να πιείτε, να πάρετε από την Απολλώνια Φάρμα. Εκπληκτικό. Νίκο, πες τους, γιατί δεν με πιστέψουν. Εκπληκτικό ποτό, πραγματικά. Καταπληκτικό. Ναι. Αλλά εγώ, αν με ρωτήσει, η ρακή, η γνήσια, η άσπρη η ρακή. Έχει πολλές μορφές τη ρακή, την έχουν φτιάξει τώρα με λεμόνι, με φράουλα, με μέλι, το ρακόμελο που λένε, αλλά η τσιγκουδιά η απλή είναι Θεός. Έτσι, φύγαμε να κάνουμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, στις ωραιότερες γιορτινές προτάσεις και επιστρέφουμε εδώ με Νίκο Ζωηδάκη και περισσότερο λύρα, θα τον απολαύσουμε. Εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ η καρδιά της Κρήτης, κυρίες και κύριοι. Σήμερα βρισκόμαστε στην Αθηβολή, στα Λαδάδικα, στην παρέα μας η ψυχή της Κρήτης, έτσι αποκαλούνε. Μεγάλη μου τιμή. Εκπροσωπείς την Κρήτη, λέει, επάξια. Ο κάθε κρητικός νομίζω ότι εκπροσωπεί την Κρήτη. Ναι, ένα παραπάνω όμως εσύ, γιατί εντάξει, εγώ... δίνεις και ακούσματα, δίνεις ναι. Και στον κόσμο. Εγώ κουβαλώ τη λίρα μου μαζί όπου για να πάω. Σήμερα την κουβάλισες? Αλίμονο. Πάμε να απολαύσουμε λίγο, να σε απολαύσουμε. Φύγαμε. Πάμε να απολαύσουμε λίγο Νίκο Ζωηδάκη που θα αφιερώσει μαντινάδες, θα μας αφιερώσεις στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται. Λόγω γιορτών απολαύστε τον, διότι παίζει για εσάς σήμερα μέσα από την εκπομπή μας και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Μαγικές στιγμές. Και φάτος. Πού τα βρίσκεις αυτά, σου έρχονται στο μυαλό και είναι έτσι, τάκ, τάκ. Έτσι. Γεννιούνται. Εννοείται ότι γεννιούνται, δεν είναι προμελετημένα. Ποια ωραία τάκα που έχεις πει και έχει αγαπήσει ο κόσμος, ποια ήταν, που συνηθίζεις να λες? Η ματινάδα αυτή που λέω πάντα στο ξεκίνημά μου, που λέει ζωή, δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να θέτεις πάλι. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι. Στέλνεις και μήνυμα όπως το λαμβάνει. Όπως το λαμβάνει. Έτσι. Μάλιστα, βεντέτες υπάρχουν στις βούβες. Έχετε όχι, βεντέτες. Όχι. Τελειώσαν οι βεντέτες στην Κρήτη? Δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει. Σε πονάει αυτό, Νίκο? Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι ένα μελανό σημείο. Κακά τα ψέματα. Είναι μελανό σημείο, αλλά νομίζω ότι. Ναι, μεν μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά. Ο άλλος όταν του έχουν σκοτώσει το παιδί του, τι θα περιμένει, να τον εδικάσει η δικαιοσύνη? Δεν αμφισβητώ τα δικαστήρια και το κάθε τι, αλλά Θεέ μου φίλε, αν μου συνέβαινε εμένα κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα την τρούσα έτσι. Δηλαδή, είναι νόμος. Τι, να μου σκοτώσει το παιδί μου ή τον αδερφό μου και θα κάτσω με δεμένα τα χέρια να περιμένω. Τι και... ψυχή είναι αυτή των κριτικών που δεν το έχουν οι υπόλοιποι Έλληνες? Δηλαδή, άλλοι δεν θα τολμούσαν να το πούν αυτό που σήμερα μας λες. Όχι, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Ναι. Δεν τρέπομαι να το πω. Νομίζω ότι στην Κρήτη μας διακρίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το δέσιμο. Η δύναμη της ψυχής. Έτσι, και η δύναμη της ψυχής. Η γενναιότητα. Και το δέσιμο της οικογένειας. Το δέσιμο της οικογένειας. Όταν πειράξει ένα μέλος της οικογένειας. Εκεί τελειώνω. Όλη η οικογένεια είναι σύσσωμη από πίσω. Ποιον έχεις αδυναμία, τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου? Αλήθεια θα πεις. Κοίταξε να σου πω. Στον πατέρα μου έχω μια αλλά ιδιαίτερη. Αλλά σαν ευθύς νομίζω ότι με τη μαμά θα σε έχω μια ιδιαίτερη αδύναμη στον πατέρα μου. Όσο μεγαλώνεις. Όσο μεγαλώνω. Πιο πριν. Γιατί ο πατέρας μου είναι χαμηλόντονον άνθρωπος. Και επειδή τον νιώθω ότι κρέμεται από τα χείλη μου και θέλει να δει, να του δώσω το ok για το κάθε τι, έτσι του έχω μια πιο ευαισθησία. Η μάνα μου είναι δυναμικός άνθρωπος, είναι τσαγούσα, σιρίο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πόσα αδέρφια είστε? Τρία. Τρία. Έχω μια αδερφή λίγο πιο μικρή από μένα. Εσύ έχεις δύο κόρες? Έχω δύο κόρες. Πόσο χρονών είναι? 9 και 7. Πώς νιώθεις πατέρας, δίνεις αυτά που πρέπει λόγω της δουλειάς σου και της αυξημένης επαγγελματικής δραστηριότητας? Νιώθεις λίγο ότι δεν είσαι όπως πρέπει να είσαι? Όχι. Πρώτα απ' όλα θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί έχουν οι κόρες μου μια μαμά που τους μεταφέρει την πραγματικότητα, ότι ο μπαμπάς
όταν δεν μπορεί να είναι εδώ, λείπει για το καλό της οικογένειας, για το καλό του σπιτιού. Από εκεί και πέρα, η οικογένεια για να στηριχτεί θέλει θυσίες και από τις δύο πλευρές. Βέβαια, και ένα παραπάνω από τη γυναίκα, όταν πλέον ο άντρας είναι καλλιτέχνης. Έτσι. Και αυτό, πρέπει να είναι δύο φορές βράχος. Αλλά και ο άντρας από τη δικιά του την πλευρά πρέπει να υπερβάλλει αυτό που λένε πολλές φορές, να διαθέτει χρόνο. Εγώ προσπαθώ να δίνω όσο ελεύθερο χρόνο μου μένει στην οικογένεια και στα παιδιά. Τι έχεις ακούσει από τις κόρες σου και συγκινήθηκες? Που σε έκανε να κλάψεις κριτικά δύσκολα. Αλλά επειδή έχεις ευαισθησία ως άνθρωπος, τι σου είπε τελευταία και δάκρυσες? Η μικρή προχθές μου λέει, μπαμπά μου, μου λέει, γιατί όλα μου τα όνειρα είναι μαζί σου, γιατί όλα μου τα όνειρα είναι με σένα. Και συγκινήθηκα και προχθές που μου είπε η γυναίκα μου ότι έλειπα, είχα πάει Κύπρο. Και η κόρη μου πήγε και πήρε το μαξιλάρι μου να το έχει στο κρεβάτι της για να μυρίζει τον παπά. Είναι απίστευτο αυτό με τις μυρωδιές τώρα τελευταία, Νίκο, το ακούς συνέχεια. Ναι, έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα. Είναι επειδή λείπεις, ε. Ε, βέβαια. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά έχουν την ανάγκη του και των δύο γονέων. Έτσι. Επειδή είσαι από... αλλά και πιο πολύ αυτού που λείπει. Επειδή είσαι από πολύ τεχνική οικογένεια, σκέφτεσαι να κάνεις και ένα στερνοπέδι. Κοίταξε, αν τύχει, δεν θα πω όχι, αλλά δεν είναι κάτι που το επιδιώκω. Αρσενικό θέλετε στην οικογένεια? Σίγουρα θα πεις, σαν τρελή. Κοίταξε. Ή είσαι γεννημένος να φτιάχνεις κορίτσια, κοπέλια. Κοίταξε να σου πω, μια φιλοσοφία παλιών λέει ότι οι ερωτικοί άντρες κάνουν θηλυκά. Έτσι. Δεν το λέω τώρα για να θίξω αυτούς που κάνουν ασερνικά. Αυτό είναι ένα αστείο. Αλλά από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να εύχεται να γεννιούνται με τα σωστά τους τα παιδιά, να έχουν την υγειά τους, όλου του κόσμου τα παιδιά, και αν είναι αγόρι ή κορίτσι, να είναι τυχερό και να... ευλογημένο. Έτσι, μάλιστα, ακριβώς, να βαδίζει σωστά. Κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε πάλι εδώ στην Αθηβολή, διότι περισσότερο λύρα, κριτική μουσική σε λίγο. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθηβολή, για σας που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, Νίκος Ζωηδάκης, μιας και είναι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις γιορτινές μέρες. Μεγάλες συνεργασίες με καλλιτέχνες δεν έχουμε μιλήσει. Έχεις δουλέψει με πολλούς, σχεδόν με όλους θα έλεγα. Πλέον αρχίζει και όλοι θέλουν να συνεργάζονται, έτσι, με λιράριδες, με αυτά. Βλέπω όμως θα μείνω στη συνεργασία με την Άννα Βύση, που τόσο πολλά γραφτήκανε σε μια καλοκαιρινή συναυλία στα Χανιά με τον Παπακοσταντίνου. Τα λέω σωστά? Ναι, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Κλείστηκε η μεγάλη συμφωνία και μετά βρέθηκες Αθηνών Αρένα. Πού? Στο κέντρο Αθηνών είμαστε. Κέντρο Αθηνών. Με την Άννα Βύση. Μίλησε μου για αυτή τη συνεργασία που κάνατε, που μπέρδεψε. Η Βύση ξέρει να τα μπερδεύει όλα γλυκά. Μπέρδεψε το λαϊκό με τη λύρα και το αποτέλεσμα ποιο ήταν στο κοινό? Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Μαγικό. Το περίμενες? Είχες ενδιασμούς? Κοίτα, εγώ ήμουν ο εαυτός μου. Ναι, αλλά σαν καλλιτέχνη σίγουρα θα είχες ανασφάλειες. Δεν μπορεί να μην σε πέρασαν και κάποιες. Θα αρέσει, πώς θα περάσουμε, τι θα κάνουμε? Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά η αφιβολία και η ανασφάλεια πολλές φορές σε κάνει πιο δυνατό. Και πιο... εγώ είμαι πεισματάρης. Ναι, ναι. Έτσι. Και η ανασφάλεια φορές οδηγεί εκεί, στο να πετύχεις. Ακριβώς. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου έδωσε η Άννα Βύση, που την ευχαριστώ και μέσα την εκπομπή σου. Καταρχήν, είναι μια εκπληκτική καλλιτέχνηδα, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας ακομπλεξάριστος άνθρωπος. Σου έδωσε το χρόνο που χρειαζόσουν. Και το χρόνο μου έδωσε και την υποδοχή που ούτε καν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να με υποδεχτεί έτσι. Εκεί συνειδητοποίησα πόσο ασφαλής είναι αυτή η μεγάλη στάρ πραγματικά. Έτσι. Γιατί η Άννα είναι πραγματική στάρ. Σταρ πραγματικά με όλη την... Πώς είναι λοιπόν να συνεργάζεσαι με την απόλυτη σταρ και να κερδίζεις το περισσότερο χειροκρότημα εσύ? Διότι λένε ότι κέρδισε τις εντυπώσεις και καθημερινά αυτός που κέρδιζε τις εντυπώσεις είναι ο Νίκος Ζωηδάκης. Όταν λοιπόν επισκιάζεις μέσα σε εισαγωγικά μια μεγάλη σταρ, πώς νιώθεις? Όχι, δεν επισκίασα. Συγγνώμη, όταν το κοινό βρε Νίκο μου απολαμβάνει και σε χειροκροτά και σε αποθεώνει,
Εντάξει. Εντάξει, αυτό τα βίωσε, τα ένιωσε, κακά τα ψέματα. Το έζησα. Έτσι. Το έζησα. Δεν πάβει, δεν αμφισβητούμε ούτε την καριέρα, ούτε την ποιότητα, ούτε το στερεό τη ανασβήση. Όμως, σε κάποια συμμετοχή αποτελεί μια έκπληξη και ξαφνικά κάνει την έκπληξη και κερδίζει το κοινό. Ναι, η έκπληξη ήταν. Η έκπληξη ήταν που έκανε τη διαφορά. Και θεωρώ ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το χάρη, και αυτό θέλω να σου πω. Πάρα πολύ. Γιατί να μην το χάρη. Ξέρεις, ακούμε πολλά. Έχω ακούσει από καλλιτέχνες ότι υπάρχουν δολοπλοκίες μεταξύ μεγάλων ονομάτων και ίντριγκες και κοιτάει ο καθένας πώς θα φανεί περισσότερο. Και θα σου πω τι γίνεται με τη δικιά μου την περίπτωση. Στη δικιά μου την περίπτωση είναι ότι δεν είμαι ανταγωνιστής με την Άννα Βύση. Η Άννα Βύση κάνει άλλο, εγώ κάνω άλλο. Αν κάναμε το ίδιο, ίσως να έμπαινε σε αυτό το τρυπάκι. Έτσι. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ήταν το δέσιμο τόσο σημαντικό και αυτό οφείλεται στην Άννα 100%. Τι κράτησες από αυτή τη συνεργασία? Ότι θα θυμάμαι πάντα και θα τη συγκρίνω με τα πάντα. Πραγματικά θα τη συγκρίνω. Βέβαια, όταν βλέπεις ένα πιτσιρικά που ξεκίνησε εχθές και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα πρέπει να μιλήσεις με τη δισκογραφική μου εταιρεία για να έρθει σε επαφή μαζί είναι μου. Είναι απίστευτα. Αυτά, με αυτά που σου φαίνονται, αυτά που με τα λένε και εμένα. Γελία. Δεν είναι γελία. Είναι γελία. Είναι γελία. Και τα λένε παιδιά που βγήκαν σήμερα, έτσι. Είναι γελία, ειλικρινά. Ειλικρινά στο λέω αυτό το πράγμα. Θα έχω να συγκρίνω ότι πάντα η πόρτα του στο καμαρίνι της Άννας ήταν ανοιχτή. Έμπαινα όποτε ήθελα. Και βλέπεις πιτσιρικάδες, είναι κλειδωμένοι και στέκουν απ' έξω πορτιέρεδες. Σιγά να μην σε φάνε. Ναι. Τι θα σου κάνει, ο κόσμος σε κάνει. Έτσι. Και στο φινάλε τι. Θα κλείσει την πόρτα στον κόσμο. Θα πρωτοποιώσει, διασκεδάζει τον κόσμο. Ο καθένας. Κάποτε όταν έκανα τον Μπρέκοβιτς και του είπα, είσαι ο μεγαλύτερος μουσικοσυνθέτης, μου λέει συγγνώμη. Η μουσική είναι απλά το αλατοπίπερο στη ζωή. Αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους πειράζει το αλάτι. Γιατί τους ανεβαίνει η πίεση. Έτσι. Που σημαίνει δεν είναι όλα η μουσική. Ναι. Σπουδαίοι, είναι ένας γιατρός που θα σώσει μια ζωή. Εννοείται. Και εκεί χειροκροτώ. Εμείς απλά κάνουμε μουσική, αλλά η μουσική δεν είναι το ότι που ξυπάζονται δηλαδή οι καλλιτέχνες και καμπαλάνε τα καλάμια. Μα ξέρεις τι γίνεται τις περισσότερες φορές το θέμα με το καλάμι, ας πούμε. Βλέπεις το καμπαλάνε κάποιοι. Οι οποίοι δεν αξίζουν. Ασήμαντοι. Αυτό εκεί είναι το θέμα. Ασήμαντοι. Όταν βλέπεις ανθρώπους με ιστορία, με περγαμινές, ας το πούμε, στο πέρασμά τους. Και ο Κωνσταντίνο Βασίλης, που είναι ο βασιλιάς του είδους του σε αυτό που κάνει. Με έκανε και ένιωσα το ίδιο ακριβώς όμορφα όπως ένιωσα με την Άννα Βύση. Καλλιτεχνικά αποθυμένα έχεις, Νίκο. Δηλαδή εννοώ ότι με ποιους θα ήθελες να συνεργαστείς και δεν συνεργάστηκες? Κοίταξε, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι τους λατρεύω. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό γιατί μου δίνει την ευκαιρία κατά καιρούς να συνεργάζομαι με ανθρώπους που σαν παιδί τους είχα ιδάλματα. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε τώρα τον Αντίπαση. Απονομή χρυσού δίσκου δικού σου να λέει τα καλύτερα. Να, και να χαίρεται περισσότερο. Φαντάζομαι ότι έχεις δει. Να είναι καλά. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι χαίρονται με την επιτυχία του αλλού. Καταρχήν να πούμε στον κόσμο ότι από το 1985, πριν η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά, έχεις κάνει περίπου στα 20 CD και παραπάνω, με χρυσούς και πλατινένιους, συνεργασίες με όλους τους κορυφαίους κριτικούς και όχι μόνο. Από λαϊκούς έχουν κερδίσει από τη Λάμψο, από Τσαλίκη μέχρι. Δεν μπορώ, εσύ θα μου πεις. Με τον Βασίλη τον Καρά, τον Ζαβίρη τον Μελά, με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, με τη Χαρούλα τη Λαμπράκη. Πλάκα κάνεις. Έχουμε ένα ντουέτο. Πότε έγινε αυτό? Έχουμε ένα ντουέτο με τη Χαρούλα τη Λαμπράκη. Εκπληκτικό. Έχω μεγαλώσει με το τραγούδι. Φαντάζεσαι τη Χαρούλα τη Λαμπράκη να λέει τραγούδι ροκ. Μας το έδωσε ο Γιάννης ο Παρίσης από τους 2002GR. Το συγκρότημα. Υπάρχει στο YouTube. Το τρελικό, βέβαια. Πώς είναι η ονομασία για να το ακούσουμε? Έξω βρέχει. Έξω βρέχει. Ναι. Θα το ακούσω αυτό. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι. Σήμερα έχουμε το hip hop, το rap, όπως θέλεις, που υπάρχει αυτός ο πρόστιχος στίχος μέσα σε εισαγωγικά. Είναι η εξέλιξη της μαντινάδας. Κοίταξε. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι η εξέλιξη της μαντινάδας σε μια σύγχρονη μορφή. Βέβαια με άλλο είδους μουσική. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι η εξέλιξη της μαντινάδας. Εγώ είμαι από τους λίγους που αυτοσχεδιάζω και ίσως να συγκρίνουν αυτό που κάνω με το hip hop που και το hip hop είναι, ξέρεις, αυτοσχεδιασμός. Βέβαια, ναι. Έτσι. Απλά εμάς η μαντινάδα είναι δύστιχο, εκεί πέρα γίνεται ολόκληρο τρένο.
ολόκληρο τρένο. Ναι. Εμείς με δύο λέξεις θα πούμε μια ιστορία. Στο hip hop για να αναλύσουν ένα θέμα θα πούνε 150 στίχους. Και ακόμα δεν θα καταλάβει. Θα πούνε όλη την και ιστορία. Ακόμα εσύ θα καταλάβουν ενώ, τι συμβαίνει. Έτσι, ενώ βλέπεις η Ματινάδα με δύο λέξεις. Με δύο λέξεις σου έχει πει όλη την ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε τις τελευταίες βόλτες μας και κλείνουμε, διότι θέλω να ακούσω και Λύρα και ο κόσμος. Φαντάζομαι ότι θα λέει πολλά, είπες με το Ζωηδάκι. Εμείς θέλουμε να τον απολαύσουμε. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κλείνουμε και επιστρέφουμε, γιατί θα πρέπει να μας δώσεις πράγματα. Επιστρέφουμε από τις τελευταίες βόλτες μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθηβολή με τον Νίκο Ζωηδάκι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκες το χρόνο. Γιατί πραγματικά, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ζωηδάκης τρέχει και μέσα στο τρελό τρέξιμο βρήκε χρόνο να μας συναντήσει, και αυτό με τιμά ιδιαίτερα, και σου εύχομαι πραγματικά καλό κουράγιο και δύναμη, διότι αυτά που κάνεις θέλουν δύναμη και ψυχική δύναμη μεγάλη. Εγώ σε ευχαριστώ. Και εσύ φυσικά την παίρνεις από την οικογένεια και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δύναμη, οπότε δεν σε φοβάμαι. Δύναμη παίρνω. Έχεις τη μικρή κόρη που θα σου λέει κάτι και εσύ θα φεύγεις και θα παίρνεις φωτιά. Η αλήθεια είναι ότι η ηρεμία, η οικογενειακή και η ηρεμία του σπιτιού μεταφέρεται και έξω. Αν δεν είσαι ήρεμος μέσα στο σπίτι σου, δεν μπορείς να είσαι ήρεμος πουθενά. Παρ' όλα αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου. Να έχεις πάντα επιτυχίες, να είναι όλος ο κόσμος καλά που μας παρακολούθησε σήμερα. Τι θα μου αφιέρωνες έτσι στα γρήγορα, σκέφτεσαι τίποτα πριν πάμε να σε απολαύσουμε? Δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ. Τευτέρια δεν κρατούνε. Όλα επαναλαμβάνονται σαν ξανασυναντηθούν. Να είμαστε καλά. Καλή χρονιά σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πάρτε χαρτί και στυλό και σημειώστε τον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας, διότι η κάμερα της εκπομπής μας έρχεται κοντά σας και καταγράφουμε τη διασκέδαση. Μην ξεχνάτε, από το κανάλι 9, 3, 4 και 5, στις 12 το βράδυ, μέσω DJ πλέον σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, στέλνουμε τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας και τις ευχές μας για καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, η ψυχή της Κρήτης είναι κοντά μας, Νίκος Ζωηδάκης, και θα σε απολαύσουμε. Διότι τα αστέρια, κυρίες και κύριοι, δεν σβήνουν ποτέ. Απολαύστε τον έναν και μοναδικό Νίκο Ζωηδάκης αμέσως τώρα για όλους εσάς τους φαν της εκπομπής. Καλή διασκέδαση. We'll be right back.
μάτια μου εισιτήριο να φύγω την Τετάρτη. Απ' αγιά δεν μπορώ να τη δωρώ την Κρήτη από το χάρτη. Όπα η Κρήτη πάντα διαφορά είσαι από τους άλλους τόπους. Ευαίσθητη ψυχή και κουσουλούς ανθρώπους. Θεσσαλονίκη. Όπα να σ' είχα μαξιλάρι μου κι ας πλέρωνα και